Δεν έχει ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Ο 65χρονος που την περασμένη Παρασκευή υπέστη βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις μετά από εκτροπή της μοτοσυκλέτας του στην οδό Γιαμπουλάκη στο Βαμβακόπουλο, εξέπνευσε σήμερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων όπου νοσηλευόταν. Το ατύχημα συνέβη σε πολύ συχνά στο δρόμο της περιοχής του Βαμβακόπουλου. Ο 65χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε και βρέθηκε στην άσφαλτο. Πτώση που του προκάλεσε βαριές κακώσεις. Ο θάνατος του 65χρονου ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στην Κρήτη από τροχαία στους 37 από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον Εθελοντικό Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Κρήτης, το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου στα Χανιά οι νεκροί από τροχαία ανέρχονται σε 14, στο Ηράκλειο σε 15, στο Ρέθυμνο σε 5 και στο Λασίθι στους 3. Τα 18 από τα 37 θύματα τροχαίων είναι κάτω των 30 ετών και τα 10 κάτω των 25. Καθημερινότητα όμως στους δρόμους της Κρήτης είναι και τα τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών, λιγότερο σοβαρά τραυματίες. Νωρίς το πρωί στην περιοχή της Αγιάς, από τη σύγκρουση δύο οχημάτων, τραυματίστηκαν δύο κοπέλες 18 και 24 ετών.